Στο οποίο καταφεύγουν χιλιάδε καπνιστέ όλο τον κόσμο για να κόψουν τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματο. Η υπερδοποίηση αυτή την απίθυναν. Uh, ιδιαίτερα Αμερικανοί μετά τα αυξημένα περιστατικά δηλητηριάσεων από το ηλεκτρονικό τσιγάρο στι ΗΠΑ. Ανάλογη έκθεση με καμπανάκι κινδύνου έχει αποστείλει ο καθηγητή Μπεχράκη στο Υπουργείο Υγεία. Ωστόσο, πριν από λίγο, οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τσιγάρου επικοινώνησαν με το ΜΕΓΑ και διευκρίνησαν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που κυκλοφορούν στη χώρα μα είναι ασφαλή και έχουν την έγκριση, αυτό λένε, Ελληνικών Πανεπιστημίων. Καμία ασφάλεια δεν εγγυώνται διακεκριμένοι επιστήμονε για την υγεία των καπνιστών που έχουν αντικαταστήσει τη βλαβερή συνήθεια με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, πιστεύοντα ότι θα μειώσουν έτσι τι καταστροφικέ συνέπειε. Είναι γεγονό ότι το αναπνευστικό μα σύστημα είναι φτιαγμένο για να αναπνέει καθαρό αέρα. Οτιδήποτε άλλο του βάζουμε μέσα του, λογικό είναι ότι το βλάπτει. Τα αυξημένα περιστατικά δηλητηριάσεων από τη χρήση του, που αναφέρθηκαν σε πρόσφατη έρευνα σε κέντρα πρόληψη και ελέγχου ασθενειών στι ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει τεράστια ανησυχία. Τη στιγμή μάλιστα που κυκλοφορούν στο εμπόριο διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών τσιγάρων με διάφορε προσμίξει, χωρί να περνούν από αυστηρού ελέγχου. Στην έρευνα αναφέρεται ότι μέσα στο 2014 έγιναν 214 τηλεφωνήματα στα κέντρα αυτά για δηλητηριάσει από ηλεκτρονικό τσιγάρο. Περίπου το 50% αφορούσε παιδιά κάτω των 5 ετών. Ενώ μέσα στο 2010 είχε αναφερθεί μόνο μία τέτοια περίπτωση. Όλα αυτά δεν αποβλέπουν πουθενά αλλού. Παρά στην απενοχοποίηση του καπνιστή, τον οποίο θέλουν να τον κρατήσουν προσδεδεμένο στη σκληρή εξάρτησή του με την οικοτίνη. Την ίδια ώρα, Βρετανοί γιατροί ζητούν από την κυβέρνηση να απαγορεύσει εντελώ το κάπνισμα σε δημόσιου αλλά και σε ιδιωτικού χώρου. Υποστηρίζοντα ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα σωθούν ζωέ. Ενώ ω πρώτο βήμα προτείνουν να απαγορευτεί η πώληση τσιγάρων σε όσου έχουν γεννηθεί μετά το 2000. Και όλα αυτά όταν στη χώρα μα το Υπουργείο Υγεία και οι επιστήμονε δίνουν καθημερινό αγώνα με ελέγχου και συνεχή ενημέρωση για τις ολέθρες συνέπειες του καπνίσματος, προκειμένου να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος που ορίζει την απαγόρευσή του στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε δημόσιους χώρους, όπως ισχύει σε όλες τις προηγμένες χώρες. Υπάρχει χώρος στο site του Υπουργείου για την ενημέρωση και υπάρχει επίσης στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ώστε σε συνεργασία με τους μαθητές προληπτικά να ενημερώνονται για τις βεβαιρές συνέπειες του καπνίσματος. Οι καταστηματάρχες αντιδρούν στην εφαρμογή του νόμου πιστεύοντας ότι αν επιβάλλουν την απαγόρευση του καπνίσματος θα μειωθούν οι πελάτες τους. Στην πράξη ωστόσο φαίνεται τελικά να συμβαίνει το αντίθετο μακροπρόθεσμα όπως συνέβη σε αυτό το καφέ εστιατόριο στην περιοχή Αμπελοκήπων της Αθήνα, όπου τα τσιγάρα έσβησαν από την πρώτη μέρα που ψηφίστηκε ο νόμος. Πολλοί πολύ και από τους πελάτες οι οποίοι καπνίζανε πλέον έχουν σταματήσει, έχουν κόψει το κάμισμα.